Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μελέτησα με προσοχή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου όμως, η πρόταση αυτή, με το γενικό λόγο περιεχόμενο το οποίο έχει, αντανακλά την αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας και τη δυσκολία της να μιλήσει τόσο για το παρελθόν όσο και για το μέλλον. Δυσκολία να μιλήσει για το παρελθόν, διότι αν το κάνει πρέπει να μιλήσει για τις δικές της ευθύνες και για τις δικές της ευθύνες για τη χρεοκοπία της χώρας. Δυσκολία να μιλήσει για το μέλλον, διότι τα προβλήματα την υπερβαίνουν και θα αποκαλύψει την κρίση ταυτότητας που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πρόταξη. Το μόνο που μένει λοιπόν, αν κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει ούτε για το παρελθόν ούτε για το μέλλον, είναι να κατασκευάζει αφηγήματα, βασισμένος σε αφηγήματα άλλων, τους οποίους μάλιστα χαρακτηρίζει αναξιόπιστους. Και αφού τους χαρακτηρίζει αναξιόπιστους, τους χρησιμοποιεί ως βασική πηγή για την τεκμηρίωση της θέσης της. Και αυτό έκαναν πολλοί ομιλητές σήμερα εδώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το θέμα όμως που συζητάμε υπερβαίνει τη συγκυρία. Επιτρέψτε μου λοιπόν μια σύντομη ιστορική αναφορά. Πολλοί ίσως οικονομολόγοι θα γνωρίζουν από τα φοιτητικά τους χρόνια ότι πριν από 80 χρόνια, το 1936, ο υφηγητής τότε του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Έμιωστος Άγγελος Αγγελόπουλος, σε ένα έργο του με τίτλο «Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας» έκανε μια διαπίστωση που έμεινε ιστορική. Η διαπίστωση ήταν ότι η ιστορία του δημοσίου χρέους είναι ταυτόχρονα και η ιστορία της οικονομικής ζωής της χώρας μας. Όταν μιλάμε λοιπόν για χρεοκοπίες, όταν μιλάμε για χρέη του κράτους, στη χώρα αυτή μιλάμε για την ίδια μας την ιστορία και όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική. Λίγο ησυχία παρακαλώ, αν θέλετε. Τόσο ο Αγγελόπουλος, όσο και πριν από αυτόν ο Αλέξανδρος Ανδριάδης και στη συνέχεια πολλοί άλλοι διανοητές προσπάθησαν να απαντήσουν στο κρίσιμο ερώτημα. Τι φταίει, ποιες είναι δηλαδή οι αιτίες και ποιος ο μηχανισμός επανάληψης και αναπαραγωγής αυτής της τραγωδίας που μας συνοδεύει ως κράτος από την ίδρυσή του και που κάθε φορά που συμβαίνει φτωχοποιείται η κοινωνία και καταστρέφεται μεγάλο μέρος του πλούτου της. Το πρώτο λοιπόν που με εντυπωσιάζει εμένα στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι η έλλειψη ιστορικού βάθους, η έλλειψη ιστορικού πλαισίου. Το 2015 είναι κάτι αυτόνομο, χωρίς πριν και χωρίς μετά. Αποσιωπώνται, για να μην πω ότι αποκρύβονται σκόπιμα, κρίσιμα ερωτήματα. Γιατί συνέβη η χρεοκοπία της χώρας μας μία ακόμα στην ιστορία της? Ποιες δυνάμεις και ποιες πολιτικές οδήγησαν σε αυτή? Ποιες από τις αιτίες αυτές είναι εσωτερικές και ποιες εξωγενείς? Πώς συνδέεται δηλαδή η δική μας κρίση με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή? Ποια είναι τελικά η απάντηση στο σύγχρονο «τι φταίει»? Φταίνει οι ντεμπέλιδες του Νότου για την κρίση στην Ευρώπη? Ή μήπως φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι για την κρίση και τη χρεοκοπία τη δική μας? Και τα λέω αυτά και με ένα τόνο προσωπικό, διότι ήμουνα σε αυτή την αίθουσα μαζί με πολλούς από εσάς και υπήρχαν τότε φωνές σε αυτιά μία κουόντων. Τότε ήταν γραφικός, μιλώ στη δεκαετία του 2000 τουλάχιστον, όσοι μιλούσαν για την υπερχρέωση της χώρας και την επικείμενη καταστροφή. Η επερώτηση δεν αναφέρεται, μάλλον η πρόταση δεν αναφέρεται σε τίποτα άλλο αυτά. Και το κάνει σκόπιμα, διότι με τον τρόπο αυτό θέλει να κρύψει τις ευθύνες ή τις συνευθύνες της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Η πρόταση λοιπόν αποτελεί ένα άπελπι τακτικισμό. Μια προσπάθεια στρεβλής κατασκευής της ιστορίας στη βάση του ότι δήθεν η κρίση άρχισε όταν χάσατε την εξουσία. Η κρίση για σας αρχίζει όταν ο λαός επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Εμείς είμαστε εδώ για να απαντήσουμε και στα κατά συνθήκη ψεύδι, αλλά και σε εύλογα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν.
Διότι μας ενδιαφέρει η αλήθεια και η πραγματικότητα. Διότι ο ανασταχασμός του παρελθόντος είναι προϋπόθεση για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Άρα και διότι, και επιτρέψτε να πω κυρίως, διότι για μας ό,τι έγινε το 2015 ήταν μια πράξη, ένα έργο που συνεχίζεται. Ήταν μια μάχη σε ένα πόλεμο που δεν έχει τελειώσει. Τι έγινε λοιπόν στα αλήθεια το πρώτο εξάμεινο του 2015? Έχει γίνει κατανοητό έστω και τώρα ποιο ήταν το πραγματικό επίδικο της διαπραγμάτευσης? Ήταν ένας πόλεμος, με ή χωρίς εισαγωγικά, με επίδικο τη δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία στην κλίμακα της Ευρώπης. Αυτή η κυβέρνηση πάλεψε να πετύχει μια νέα συμφωνία που θα ενσωμάτωνε τη βούληση του ελληνικού λαού και θα σεβόταν ταυτόχρονα τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Πάλεψε για μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της συνεννόησης και του ανθρωπισμού. Μας εγκαλείται, όπως γράφει η πρότασή σας, ότι δεν επιλέξαμε να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος. Ας δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Έτυχε να ήμουν παρόν στο πρώτο Eurogroup, 11 Φεβρουαρίου. Και σε εκείνο το Eurogroup, όπως και σε επόμενα, διατυπώθηκαν δύο απόψεις με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Θα αποφύγω να πω τα πρόσωπα που τις εξέφρασαν. Η μία άποψη έλεγε ότι δεν μας ενδιαφέρει αν έγιναν εκλογές στην Ελλάδα. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα των εκλογών. Πρέπει να συνεχίσετε από εκεί που άρχισαν, που τέλειωσαν οι προηγούμενοι. Πρέπει να ολοκληρώσετε την πέμπτη αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος. Υπήρχε και μια δεύτερη άποψη, η οποία έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός της δημοκρατικής ετοιμιγορίας του ελληνικού λαού με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι που θα ψηφίσετε αυτή την πρόταση, αν είσαστε στο Eurogroup, με ποια από τις δύο απόψεις θα ήσασταν? Με την άποψη που αναγνωρίζει τη δημοκρατία και τη σημασία των εκλογών, ή με την άποψη που έλεγε ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης και μετά βλέπουμε? Πολύ φοβούμαι ότι η πρόταση την οποία υποβάλλετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπονοεί ότι θα ήσασταν με την πιο σκληρή συντηρητική άποψη, η οποία αποδείχθηκε άποψη και αντίθετη με τα συμφέροντα της χώρας μας, αλλά και αντίθετη με τις προοπτικές της Ευρώπης. Μιλάει η πρότασή σας για τη συνέχιση του προγράμματος. Ποιου προγράμματος? Το δεύτερο μνημονίου. Ποιου μνημονίου? Εκείνο που η κυρία Λαγκάρτ είπε από χθες, ότι η Ελλάδα δεν είναι ένα επιτυχές παράδειγμα. Εκείνο το οποίο ο κύριος Χαρδούβελης είχε πει ότι το πρόγραμμα αυτό δεν βγαίνει. Εκείνο το οποίο είχε πει το γραφείο για τον προϋπολογισμό της Βουλής ήδη από το 2013, ότι τα πλεονάσματα που προβλεπόταν 4% και άνω δεν ήταν ρεαλιστικά. Μας εγκαλείτε επειδή θελήσαμε να σταματήσουμε το λάθος? Μας εγκαλείτε λέγοντας ότι έπρεπε να συνεχίσουμε εκείνο το πρόγραμμα της καταστροφής? Η χώρα και η κυβέρνηση στο πρώτο εξάμεινο του 2015 δέχθηκε ένα πόλεμο με ασύμμετρα μέσα. Δέχθηκε ένα ξεκάθαρο εκβιασμό με μέσο τη χρηματοπιστωτική ασφυξία. Και αυτόν τον πόλεμο δεν το δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πόλεμο το δέχτηκε η χώρα μας και η εκλεγμένη από το λαό ελληνική κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν κερδίσαμε τη μάχη του 2015. Αλλά όπως είπα, ο πόλεμος συνεχίζεται και αφορά όχι μόνο εμάς, αφορά τώρα πια τις τύχες όλης της Ευρώπης. Εσείς μας εγκαλείτε επομένως επειδή δώσαμε αυτή τη μάχη. Μας εγκαλείτε επειδή προσπαθήσαμε. Και επιχαίρεστε, ορισμένοι τουλάχιστον, προφανώς επειδή τον Ιούλιο υπό την απειλή του Brexit υποχρεωθήκαμε σε μία αναδίπλωση. Εμείς επιμένουμε ότι πράξαμε το δίκαιο και το σωστό. Και επιμένουμε ότι η πρότασή μας ήταν η καλύτερη δυνατή λύση και για μας αλλά και για την Ευρώπη. Και δεν είναι τυχαίο που πολλοί διεθνείς αναλυτές συνδέουν το Brexit ως απειλή με το Brexit που τελικά ήρθε. Διότι η Ευρώπη είναι αυταπάτη μεγάλη και επικίνδυνη για όσους πιστεύουν μπορεί να ενωθεί με βάση το φόβο και την επιβολή.
Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015, η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας αντιμετώπισε όλη αυτή την πίεση, έχοντας να διαχειριστεί ένα αθωράκιστο κράτος και σε ορισμένες περιπτώσεις, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ένα διαβρωμένο κράτος. Και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζετε όσοι κυβερνήσατε αυτή τη χώρα, διότι δική σας κληρονομιά είναι το κράτος που περιγράφω εδώ. Δυνάμεις μέσα από τη δική σας παράταξη συμμετείχαν σε αυτό τον ασύμετρο πόλεμο στο όνομα της λεγόμενης αριστερής παρένθεσης. Μας εγκαλείται ότι δεν τηρήσαμε, όπως λέει η πρότασή σας, τους κανόνες διαπραγμάτευσης. Ποιοι είναι οι κανόνες διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε δύο μέρη όταν συνδέεται μια ασύμμετρη σχέση, όταν ο ένας μπορεί να καταστρέψει τον άλλον χωρίς ο άλλος να έχει γραμμές άμυνας? Εμείς κινηθήκαμε εξ αρχής με τη λογική του κοινού εδάφους, του common ground, που περιελήφθηκε τελικά, χωρίς να τηρηθεί όμως την απόφαση του Φεβρουαρίου. Κινηθήκαμε δηλαδή με βάση τη λογική της αναζήτησης μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας. Και κινηθήκαμε όλοι ως κυβέρνηση και όχι μόνο κάποιοι από την κυβέρνηση. Εννοείτος όμως εσείς τους κανόνες της πίεσης και του εκβιασμού και της τεχνητής ασφυξίας ως κανόνες στους οποίους έπρεπε να υποκύψουμε χωρίς καμία αντίδραση? Ρωτάτε για την αξιοποίηση από τις πλευράς μας των υφιστάμενων διαθεσίμων χρηματικών πόρων. Και κάποιοι ομιλητές είπαν εδώ, ότι, νομίζω ο κύριος Σταϊκούρας, ότι σκουπίσαμε τα ταμιακά διαθέσιμα. Ποια ταμιακά διαθέσιμα? Ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι η αλήθεια για το 2015 δεν έχει λεχθεί ολόκληρη. Και ούτε απόψε μπορεί να λεχθεί ολόκληρη. Θα γίνει όμως γνωστή στην ώρα της, όταν θα μπορούν να λεχθούν τα πάντα και για εδώ και για τους έξω. Θα ήθελα πάντως να καταθέσω σήμερα στα πρακτικά τον επίσημο πίνακα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους για το μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2015, ο οποίος δείχνει ότι παραλάβαμε το ταμιακό έλλειμμα με μείον 516 εκατομμύρια 2 Φεβρουαρίου του 2015. Καταθέτω στα πρακτικά επίσης τον πίνακα, ένα πίνακα ο οποίος δείχνει την πορεία των εντόκων γραμματείων στη χώρα μας, για να φανεί ότι παραλάβαμε εξαντλημένο το όριο των εντόκων γραμματείων στα 14,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή δεν μπορούσε η νέα κυβέρνηση να εκδώσει ούτε ένα έντοκο γραμμάτιο για να καλύψει έκτακτες ανάγκες. Τέλος, καταθέτω στα πρακτικά τον πίνακα με τα ρέπος. Τα ρέπος είναι ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός που κάνει το κράτος με βάση τις καταθέσεις διαφόρων δημοσίων φορέων και δήμων της Τράπεζας της Ελλάδας. Όπως θα δείτε, το Φεβρουάριο του 2014 ήταν μηδέν, δηλαδή δεν υπήρχε τέτοιος δανεισμός. Ο δανεισμός αρχίζει τον Μάρτιο του 2014 με 2 δισεκατομμύρια και φτάνει το Δεκέμβριο του 2014 στα 10 δισεκατομμύρια. Αυτό ήταν το success story. Με δανεικά. Με δανεικά χτίστηκε το πρωτογενές πλεόνασμα. Ούτε εμείς τα γνωρίζαμε αυτά τα στοιχεία. Τα μάθαμε μετά. Για ποια ταμεία λοιπόν μας μιλάτε? Και βέβαια να πω και κάτι εδώ, χωρίς να το αναλύσω. Υπήρξαν δήμαρχοι πέρυσι και η πρόεδρος της Βουλής μάλιστα, που αρνήθηκαν να συνεισφέρουν τα αποθεματικά τους, την Τράπεζα της Ελλάδας, για να μπορεί το κράτος να δανειστεί και να μπορεί να αντιμετωπίσει τον εκβιασμό. Διότι ο εκβιασμός ήταν ή μισθούς να πληρώσουμε ή να χρεοκοπήσουμε. Αυτή είναι η αθωράκιστη χώρα που μας παραδώσατε. Ποιος ευθύνεται λοιπόν για τη δημοσιονομική ασφυξία?
Δεν θα απαντηθεί αυτό το ερώτημα? Ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέλαβε, που η κυβέρνηση του ορκίστηκε αρχές του Φλεβάρη, ευθύνεται για αυτά τα οποία σας περιγράφω? Και ήταν αντικειμενικό αυτό το γεγονός ή δεν σχεδιάστηκε κιόλας? Καταθέτω στα πρακτικά ένα ακόμα έγγραφο, το τελευταίο. Είναι από το Reuters, 4 Δεκεμβρίου του 2014. Όπου εδώ αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι πρότειναν τότε στην κυβέρνηση μία τεχνική παράταση του προγράμματος κατά 6 μήνες. Και η κυβέρνηση ζήτησε η παράταση να είναι μόνο μερικές εβδομάδες. Και τελικά ήταν 2 μήνες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η κυβέρνηση σχεδιασμένα επέλεξε το πρόγραμμα να λήξει τέλος Φεβρουαρίου. Άρα η νέα κυβέρνηση από τις 16 του Γενάρη που εκλέχτηκε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα έπρεπε είτε να υποταχθεί είτε να βρεθεί αντιμέτωπη με το φάσμα της χρεοκοπίας. Ποιος ευθύνεται λοιπόν για όλα αυτά? Και όπως βλέπετε, εγώ αναφέρομαι σε γεγονότα. Δεν κάνω αξιολογήσεις. Παρακαλώ, γιατί κάντε επιλέγει ησυχία. Κατανοώ την ευρικότητα. Παρακαλώ. Κατανοώ την ευρικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει μετά και αν θέλει μπορεί να απαντήσει. Παρακαλώ λοιπόν, πολύ. Επενδύσατε κυρίες και κύριοι. Ήσυχα. Μαζί ενδεχομένως και με κέντρα του εξωτερικού στην αριστερή παρένθεση. Και νομίζω το ομολόγησε με τον τρόπο του ο κύριος Σαμαράς πρόσφατα όταν είπε ότι ο λόγος που οι ξένοι οι δανειστές δεν έδωσαν τη δόση που έπρεπε να δώσουν των 7 δισεκατομμύριων ήταν ότι προέβλεπαν τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ήθελαν η νέα κυβέρνηση να βρει στα ταμεία αυτά τα 7 δισεκατομμύρια. Αυτό το θεωρείτε απλό πράγμα? Προσπαθήσατε με την πρότασή σας να γίνετε κατήγοροι. Αλλά είστε κατηγορούμενοι και για τη χρεοκοπία της χώρας, την οποία δεν αναφέρεστε, αλλά και διότι επενδύσατε, όχι όλοι σας. Ανοίγω μια παρένθεση για να πω, νιώθω υποχρέωση να το πω, ότι και από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν στελέχη της, τα οποία μου έδωσαν την εντύπωση ότι ειλικρινά ενδιαφέρονται να επιτύχει διαπραγμάτευση, να επιτύχει συμφωνία, και δεν θα ήθελα να είμαι ισοπεδωτικός. Από την άλλη όμως μεριά υπήρξαν δυνάμεις οι οποίες επένδυσαν στην κατάρρευση της χώρας για να φύγει με τον τρόπο αυτό από τη μέση η κυβέρνηση αριστεράς. Μας ρωτάτε κατά κόρον για το Plan B. Μας εγκαλείτε για κάτι το οποίο δεν συνέβη. Διότι αν υπήρχε Plan B θα το εφαρμόζαμε μετά το δημοψήφισμα. Προς τι λοιπόν η κατηγορία για κάτι το οποίο δεν υπήρξε ως γεγονός? Δεν προβληματίζεστε ούτε τώρα για αυτό που ονομάζω ασύμμετρη σχέση? Δεν προβληματίζεστε... Παρακαλώ, κάντε ησυχία, παρακαλώ. Ναι, το άκουσα σιωπηλά, τώρα το λέτε και φωναχτά. Δεν προβληματίζεστε? Όλοι ακούμε τώρα... εδώ πέρα, καθένα τη λέει, κύριε Δραγασάκη, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, από το πρωί αλήθειες κατατίθενται με την έννοια της οπτικής του καθένα. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Αν είμαι θέση, αν την δρούσα ίσως και χειρότερα. Δείχνουν μεγάλη ψυχραιμία. Δεν προβληματίζεστε ωστόσο για αυτό που ονομάζουμε ασύμμετρη σχέση? Δεν έπρεπε δηλαδή μια κυβέρνηση που είναι σε αυτή τη θέση, και όλες οι κυβερνήσεις ήταν, να αναζητήσουμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ή να σκεφτούμε για εναλλακτικά συστήματα πληρωμών? Διότι οι ασύμμετρες σχέσεις στη χρηματοπιστωτική ασφυξία επιβάλλουν αυτές τις διερευνήσεις. Ρωτάτε για το λογαριασμό με τον οποίο πληρώσαμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το Μάιο, και αν καταλαβαίνω καλά δίνεται εύσημα στην Τράπεζα της Ελλάδας που μας υπέδειξε το λογαριασμό. Ούτε εδώ είναι ακριβώς αυτή η αλήθεια. Η Τράπεζα της Ελλάδας μας πίεσε να πάρουμε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων και να πληρώσουμε μισθούς. Και μετά από μια έντονη αντίδραση δική μας, διότι με τον κύριο Σουνάρα έχω θεσμική σχέση και συνεργαζόμαστε και συμφωνούμε αλλά και τσακωνόμαστε και συγκρούμαστε.
Μετά λοιπόν από αυτή την αντίδραση αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένας μαγικός λογαριασμός της Τράπεζας της Ελλάδας με 700 εκατομμύρια, το οποίο κανείς δεν μας είχε πει. Όλα τα παραπάνω έδειξαν, όπως είπα και στην αρχή, ότι η πρόταση, αν έχω την ανοχή σε ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, δεν αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά βεβαίως δεν μπορείτε να μιλήσετε και για το μέλλον. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σας υπερβαίνουν, διότι αντιμετωπίζεται ως παράταξη μια διαταραχή πολιτικής ταυτότητας. Αυτοπροβάλλεστε ως αντιλαϊκιστές, λαϊκίζοντας από το πρωί στο βράδυ. Διεκδικείτε ταυτότητα φιλελευθέρων, αλλά η ατζέντα προωθείται είναι σκληρά συντηρητική. Ευαγγελίζεστε συμφωνίες αλήθειες, αλλά να παράγετε το ψέμα. Δεν μπορείτε να σχεδιάσετε το μέλλον της κοινωνίας όντας προσκολλημένοι σε συμφέροντα λογικές και νοοτροπίες του παρελθόντος. Εμείς έχουμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε το μέλλον και να ετοιμαζόμαστε για τις μάχες που μας περιμένουν. Για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, για τη συνταγματική μεταρρύθμιση που θα φέρει το λαό στο προσκήνιο, για το νέο κοινωνικό κράτος που έχουμε ανάγκη. Πολλοί ομιλητές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν δίκη προθέσεων. Ο κύριος Δένδιας, σε ένα άρθρο του, δεν τον άκουσα σήμερα, είπε ότι φλερτάραμε επί Μακρόν για να οδηγήσουμε τη χώρα εκτός ευρώ. Ο κύριος Βενιζέλος ότι είχαμε κρυφό σχέδιο κατάλυσης των θεσμών. Όλα αυτά δείχνουν αδυναμία ουσιαστικής κριτικής. Μοναδική πρόθεση της κυβέρνησης ήταν και στόχευση όλων των μελών της ήταν να τιμήσουμε τον όρκο που δώσαμε στο Σύνταγμα και στη συνείδησή μας, να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της χώρας και του λαού με όλα τα πρόσφυρα μέσα. Εμείς ποτέ δεν κρύψαμε, ούτε ως αντιπολίτευση ούτε ως κυβέρνηση, ότι βεβαίως μας ενδιέφερε να ερευνήσουμε, όπως και κάναμε, όλες τις δυνατές εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όλα τα εναλλακτικά πιθανά συστήματα πληρωμών, για κάθε τι που θα μπορούσε να χαλαρώσει την θηλιά που υπήρχε στο λαιμό μας. Και είναι αξιοσημείωτο, και το σημειώνω αυτό, ότι ένα χρόνο μετά, ούτε από τα αριστερά του πολιτικού φάσματος, ούτε από τα δεξιά, έχει ακουστεί κάποια πρόταση που θα μπορούσαμε πέρυσι να υλοποιήσουμε. Ό,τι όμως επιχειρήσαμε, και αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω, ή ό,τι αναζητήσαμε, δεν εντασσόταν σε κάποια μυστική στρατηγική εξόδου από το ευρώ, διότι αυτή την επιλογή την είχαμε συζητήσει, την είχαμε καταψηφίσει, την είχαμε απορρίψει ως επιλογή για το κυβερνητικό μας σχέδιο. Ό,τι επιχειρήσαμε λοιπόν ήταν ενταγμένο στη μία και μοναδική διαφανή στρατηγική που είχαμε και αυτή ήταν η επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας. Αυτή είναι η μόνη, η μία και μόνη ιστορική αλήθεια. Ας προσαρμοστούμε λοιπόν όλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις ανάγκες της εποχής μας. Συμφωνώ με τη φράση ότι ζούμε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι και ως χώρα και ως Ευρώπη. Η επιτυχία της πολιτικής κυβέρνησης δεν αποτελεί κομματικό στόχο, αλλά αποτελεί, αλλά η έκβαση της μάχης που δίνουμε αφορά όλη την κοινωνία. Είτε θα βάλουμε τις βάσεις για την έξοδο από την κρίση, είτε θα κατεδικαστούμε σε μία μακρά στασιμότητα. Ας δούμε λοιπόν, ας συνειδητοποιήσουμε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου είναι αναγκαίες καθαρές επιλογές, άρα και αντιπαραθέσεις, στη βάση όμως αρχών και προγραμμάτων, άλλωστε η απλή αναλογική που ψηφίστηκε το κάνει αυτό ακόμη πιο επιτακτικό. Από την άλλη όμως μεριά χρειάζεται ταυτόχρονα δυνατότητα συνεννόησης πάνω σε κοινούς στόχους που ορίζουν τους συλλογικούς όρους της κοινωνικής μας ζωής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θεωρώ ότι δεν υπηρετεί αυτό το στόχο και γι' αυτό καλό να την καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ.